Όσοι μπορείτε να ξενυχτήσετε για αυτό το μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην Κίνα, η μετάδοση είναι απευθείας από το δεύτερο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Επίσης, όπως είπαμε, οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες δίνουν μεγάλη μάχη. Ο Κώστας Κουκοδήμος πριν λίγη ώρα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ελσίνκι. Και έχουμε και άλλες πολλές συμμετοχές. Ο Άρης χθες 3-1 την Χάποελ Μπεέρ Σέβα, την Ισραηλινή, στο κύπελο UEFA. Είναι με το ένα πόδι στους 64. Και ΑΕΚ προηγείται 1-0 της Rangers, μιας πολύ μεγάλης ομάδας, της ισόβιας πρωταθλήτριας Σκωτίας. Μιας ομάδας η οποία έχει ξοδέψει 11 δισεκατομμύρια δραχμές τα τελευταία 3 χρόνια σε μεταγραφές, 25 δισεκατομμύρια δραχμές σε υποδομή, δηλαδή και μεταγραφές αλλά και εγκαταστάσεις, και που εν πάση περιπτώσει είναι στην ελίτ της Ευρώπης. Ήταν στο Champions League πριν από 2 χρόνια και δυσκόλεψε πάρα πολύ την τελικά πρωταθλήτρια Ευρώπης του 1993, την Μαρσέη, η οποία πήρε την πρόκληση στον τελικό σε διαφορά τερμάτων. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Μάρεϊ, αφήνει για τον Λάουντρουπ, φαίνεται κάπως βαρύ σήμερα. Χειροκροτήματα για τον Κασάπη που έκοψε ένα παίκτη της αξίας του Λάουντρουπ, και τώρα πρέπει να πετάξει ο Μανολάς την μπάλα πλάγιο out και την αφήνει υποτικότατα ο Τόνι Σαβεύσκι. Βρίσκεται στο έδαφος ο Γκόρντον Τιούρι και θα του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ εδώ αυτός ο νεαρός είναι ο Μάρεϊ, ο Νίλ Μάρεϊ, 21 ετών, από τα τσικό θα λέγαμε της Rangers, και ο Τιούρι στο έδαφος, ο οποίος δροσίζεται, δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό. Οι Σκοτσέζοι έχουν επιδοθεί σε μια προσπάθεια να κερδίσουν χρόνο από την έναρξη του πρώτου ημιχρόνου. Και ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου από τον αγωνιστικό χώρο. Και κάτι που φυσικά δεν ανάγεται στο fair play, ο Ferguson ζήτησε από τους παίκτες του να μην δώσουν την μπάλα στους παίκτες της ΑΕΚ. Εκνευρισμένος φαίνεται καθώς χάνει η ομάδα του. Φυσικά αυτό είναι unfair και ας ελπίσουμε ότι δεν θα το κάνουν οι Σκοτσέζοι. Και όμως τελικά τι γίνεται. Τελικά η μπάλα πάει στην ΑΕΚ, καθώς ο ίδιος ο Walter Smith σηκώθηκε και φώναξε στο Ferguson για να. Και αυτό που έλεγε, καθώς ήταν, όπως είπαμε, αντιαθλητικό. Και εν πάση περιπτώσει, σε ένα παιχνίδι δεν κάνει κουμάντο οποιοδήποτε παίκτη, είτε λέγεται Ferguson και έχει κοστίσει κάποια εκατομμύρια, είτε λέγεται οτιδήποτε. Κουμάντο κάνει ο προπονητής. Και ίσως θα τραβήξει και το αυτί του Ferguson αργότερα στα αποδυτήρια. Παλιά για τον Δημήτρη Σαραβάκο. Ας μην ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι, αλλά μέσα και από τα παιχνίδια φαίνεται η ιδιοσυγκρασία κάθε λαού, και οι Σκοτσέζοι είναι ανάμεσα στους πιο συμπαθείς λαούς στην Ευρώπη. Βαθιά παλιά για τον Κασάπη. Ο Μάρεϊ και ο Κασάπης. Έρχεται δυνατά ο Σαραβάκος και το φάουλ από τον Πρίσλεϊ. Στο έδαφος ο Δημήτρης Σαραβάκος. Η κίτρινη κάρτα στον Πρίσλεϊ είναι η τρίτη. Ξαναείδατε την δικαιολογημένη αντίδραση του Μίκελσεν στο φάουλ αυτό. Ο Πρίσλεϊ που είχαμε επισημάνει ότι παίζει αντιαθλητικά από το πρώτο μέρος. Οι υπόλοιποι παίκτες παίζουν δυνατά, αλλά ο Πρίσλεϊ είχαμε πει ότι παίζει αντιαθλητικά. Δέχεται την κίτρινη κάρτα. Και για να δούμε, εδώ χάνεται πολύτιμος χρόνος από την ασυνοησία Τσάρτα Σαραβάκου. Και ας ελπίσουμε να μην γίνει κάτι χειρότερο, καθώς είναι δύο Σκοτσέζοι και έχουν μόνο τον Βλάχο. Προλαβαίνει και κόβει σωτήρια ο Μανολάς. Ο Παπαδόπουλος, συγγνώμη. Ο Μανώλης Παπαδόπουλος έκοψε. Και τα βάζει βέβαια με τον Τσάρτα. Ο Μανώλης Παπαδόπουλος λοιπόν σώζει την ΑΕΚ εδώ. Θα πρέπει να του αποδοθούν τα εύσημα. Και όχι φυσικά τα εύσημα σε αυτούς που ρίχνουν μπουκάλια στο Λάουντρι, όπως βλέπετε. Θα πρέπει βέβαια να επισημάνουμε τον έλεγχο που έγινε, σχολαστικός έλεγχος από τους υπεύθυνους της αστυνομίας αλλά και της ΑΕΚ στις εισόδους του σταδίου. Απαγόρευαν ακόμα και τα μπουκάλια, και όσοι είχαν μπουκάλια μαζί τους είτε να αγκάζονταν να πιούν το περιεχόμενο είτε να τα ανοίξουν τουλάχιστον. Έτσι λοιπόν τα μπουκάλια που βλέπετε είναι χωρίς πόμα και είναι φυσικά λιγότερο επικίνδυνα. Σαβεύσκι. Παλιά του Τσάρτα για τον Σαβεύσκι που φεύγει από δεξιά.
και το πλάγιο out για την Ένωση. Ενώ συνεχίζει οι Rangers στο ίδιο μοτίβο, μια ομάδα η οποία μέχρι τώρα δεν έχει πείσει. Οι τίτλοι της όμως μιλούν για αυτήν, οι επιτυχίες της οι παλιότερες μιλούν για αυτήν. Όσο και αν το πρωτάθλημα Σκωτίας δεν είναι υψηλής δυναμικότητας, οι Rangers είναι η ομάδα που τα τελευταία 6 χρόνια παίρνει συνεχώς τον τίτλο. Μανολάς. Άλλαξε με τον Σαμπανάτζοβιτς. Τσάρτας. Στέκεται όρθιος ο Τσάρτας, κερδίζει το πλάγιο out. Η Ένωση πρέπει στο κέντρο να αλλάζει περισσότερες πάσες για να αποφύγει το μαρκάρισμα των Σκοτσέζων, γιατί αν περάσει την πρώτη αμυντική γραμμή της Rangers που είναι στα half, από εκεί και πέρα τα πράγματα γίνονται ευκολότερα για αυτήν, ιδιαίτερα εύκολα μπορούσε να πει κανένας, καθώς η άμυνα της Rangers είναι η χειρότερη της γραμμή. Φάουλ εδώ πάνω στον Λάουντρουπ, ένα φάουλ που κάνει ο Μιχάλης Βλάχος. Επίσης θετικό για την Ένωση είναι ότι κανένας παίκτης ίσως τώρα δεν έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα. Οι Σκοτσέζοι ετοιμάζουν αλλαγές. Σκοτσέζοι που έχουν αρκετούς επικίνδυνους παίκτες στον πάγκο. Βγαίνει ο Ατματζίδης, θα χάσει την μπάλα σε πρώτη φάση, αλλά στη συνέχεια θα κερδίσει. Ο Χέιτλι πάει εκεί να κερδίσει τις εντυπώσεις ότι δίθεν ο Ατματζίδης ήταν εκτός περιοχής. Και Μανολάς τώρα. Λέγαμε λοιπόν ότι η Rangers έχει τον Μακόιστ και τον Durant στον πάγκο. Παίκτες επικίνδυνους. Όπως έχει και έμπειρους αμυντικούς τον Μάρε και τον Μακφέρσον. Ο Χέιτλι πάντα στενά μαρκαρισμένος από τον Μανώλη Παπαδόπουλο, που εκτελεί την αποστολή του με μεγάλη επιτυχία. Βέβαια ο Χέιτλι όταν η μπάλα είναι στον αέρα τον νικάει τον Παπαδόπουλο, αλλά γενικά έχει κρατήσει πολύ καλά τον Ατίλα, ο παλιός παίκτης του Ιωνικού. Πλάγιο out για την Ένωση, ενώ συμπληρώνουμε όπου να είναι το 15 λεπτό στην επανάληψη. Ο Τσάρτας εκτελεί ο Γκόραν, βγαίνει με γροθιές. Κωστής γυρίζει την μπάλα πίσω στον Παπαδόπουλο. Σαβεύσκι. Να ο Δημητριάδης. Τι πήγε να κάνει και ο Δημητριάδης. Είναι απορίας άξιο. Μπας περίπτωση. Δεν μπορούμε να ζητάμε από τους παίκτες να είναι ρομπότ. Υπάρχουν οι καλές ενέργειες, υπάρχουν και οι κακές, υπάρχουν οι επιτυχίες, υπάρχουν και οι αποτυχίες, και το πιο σημαντικό είναι η υποστήριξη στις αποτυχίες, γιατί όταν γίνει αυτό μετά θα έρθουν και οι επιτυχίες. Δημητριάδης στον Σαβεύσκι. Ωραία η ενέργεια από τον Μιχάλη Βλάχο. Και η σέντρα πάνω στον Γκάφ όμως. Φέργκιουσον γυρίζει η άμυνα της ΑΕΚ. Βγαίνει και ο Ατματζίδης, είναι ο Χέιτλι εκεί. Πολύ καλά ο Ατματζίδης, να δώσει και γρήγορα την πάσα. Μπράβο. Και να που μπορεί να βγει ακόμα και αντεπίθεση για την ΑΕΚ από αυτή την ενέργεια του Ηλία Ατματζίδη. Η παλιά προς τον Σαραβάκο δεν θα περάσει, έκοψε ο έμπειρος ο Στίβενς, ο Άγγλος. Οι Rangers που θα χάσει και πάλι την μπάλα, ο Τσάρτας. Σαραβάκος ο σκόρερ, η μπάλα κοντράρι, δεν ευνηδιάζεται ο Γκόραμ. Η φάση αυτή στο 61ο λεπτό. Το σούτ του Δημήτρη Σαραβάκου, κόντραρε η μπάλα πάνω στον Φέργκιουσον, ο Γκόραμ επενέβη. Λέγαμε λοιπόν για την Glasgow Rangers ότι αποκλείστηκε απρόσμενα πέρσι από την Λεύσκη Σπάρτα του Θωμά Λαυτσή, και γενικά έχει αρνητική προϊστορία με ομάδες των Βαλκανίων. Τώρα βλέπετε πόσο πιέζουν οι Σκοτσέζοι, και αυτή η γρήγορη εναλλαγή της μπάλας των παικτών της ΑΕΚ φέρνει θαυμάσια αποτελέσματα. Τσάρτας καθυστερεί. Έχει χώρο για να κάνει την πάσα. Βάζει καλά το σώμα του σε δεύτερο χρόνο ο Δημητριάδης. Ο Σαβεύσκι το σούτ. Έξυπνη ενέργεια του Τσάρτα να κάνει το σούτ πάνω στην κίνηση. Δεν έπιασε βέβαια. Αυτά τα σούτ πιάνουν 1 στα 10. Πολύ καλή όμως η ενέργεια από τον Ναουσέο. Τον νεαρό ακόμα σε ηλικία Βασίλη Τσάρτα, που δεν έχει κλείσει τα 22 του χρόνια. Σχεδόν συνομήλικος με τον Χρήστο Κωστή.
Χασάπης κοντράρεται, κερδίζει την κόντρα από τον Χέιτλι. Παπαδόπουλος για Μανολά. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν μπορείς να μας πεις αν υπάρχουν καθόλου εντολές του Ντούσαν Μπάγεβιτς, αλλά η ΑΕΚ φαίνεται ότι θέλει να σιγουρέψει το 1-0. Ο πρώτος της στόχος, πρωταρχικός της στόχος είναι να μην δεχτεί γκολ, να σιγουρέψει αυτό το 1-0 και από εκεί και πέρα να αυξήσει το σκορ, αν είναι δυνατόν. Κώστα, η οδηγία του Ντούσαν Μπάγεβιτς αφορούσε κυρίως τον Ρέφη Ξαμπανάζοβιτς, ο οποίος παίζει πιο πίσω από ό,τι έπαιζε στο πρώτο ημίχρονο. Μετά την αποχώρηση του Τιμούτς και Τσμπάγια, και για όσους πρόσεξαν, θα ήταν ότι κάποιες στιγμές, τις περισσότερες στο τέλος του πρώτου ημίχρονου, ο Ρέφη Ξαμπανάζοβιτς προωθήθηκε πολλές φορές στην επίθεση, βοηθώντας την ΑΕΚ, καθώς ο Δημητριάδης παίζει σαφώς πιο μπροστά από τον Κετσμπάγια. Τώρα όμως ο Ξαμπανάζοβιτς έχει γυρίσει προς το κέντρο, βοηθώντας και αυτός στην αλληλοκάλυψη και στο πιεστικό μαρκάρισμα των Σκοτσέζων στο χώρο του κέντρου. Ακριβώς, είναι μια μάχη που γίνεται στο χώρο του κέντρου. Όσοι καταλαβαίνουν μπορούν να την δουν και αυτή η μάχη ίσως κρίνει και το παιχνίδι. Δημητριάδης, Τσάρτας. Πάρα πολύ ωραία πάλι πίσω στον Δημητριάδη. Πολλές εναλλαγές της μπάλας. Να, η καλή προσπάθεια από τον Κωστή, που προσπαθεί όμως πια να τα κάνει όλα μόνος του. Κασάπης. Σέντρα του Κασάπη. Βάζει το κεφάλι. Να, ο Κασάπης πάλι το σούτ. Καλό σούτ από τον Μιχάλη Κασάπη. Το διεθνή με την ομάδα των Ελπίδων. Και παίκτη που πολλοί πίστευαν ότι είχε θέση ακόμα και στην 20διάδα για το Μουντιάλ, όπως και ο Χρήστος Κωστής. Μιλάμε για τους παίκτες που παίζουν τώρα, γιατί βέβαια οι μετά χριστών προφήτες είναι πολλοί και πολλοί μιλούν για αρκετούς παίκτες που θα μπορούσαν να έχουν φέρει την άνοιξη στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στα γήπεδα της Αμερικής. Γκαφ. Πάντως και οι Rangers δεν δείχνει δυσαρεστημένοι από το 1-0. Πιέζει βέβαια, προσπαθεί να βγει μπροστά, αλλά δεν τα ρισκάρει όλα για όλα. Και υπάρχει ένας τραυματισμός, ας ελπίσουμε όχι σοβαρός. Πάντως το παιχνίδι θα διακοπεί και πάλι για να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες στον πεσμένο Ρόμπερτσον. Ενώ τώρα βρίσκουν την ευκαιρία και κάποιοι παίκτες της Ένωσης να δροσιστούν. Έχουμε φτάσει στο 65ο λεπτό. Η ΑΕΚ προηγείται της Rangers με 1-0. Το γκολ αυτό του Δημήτρη Σαραβάκου έχει διαμορφώσει το μέχρι τώρα αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου. Ο Δημήτρης Σαραβάκος που σκόραρε το ένατο του γκολ στο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης. Ένας παίκτης ο οποίος παίζει για 23η φορά στο μεγαλύτερο κύπελο, στο μεγαλύτερο διασυλλογικό θεσμό της Ηπείρου μας. Η ΑΕΚ, η οποία έχει 25 χρόνια από την καλύτερη πορεία που είχε κάνει το 1968-69 στο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης, τότε που είχε φτάσει στους 8 και αποκλείστηκε από την Σπάρτακ Μόσχας. Φλάγι ο άουτ για τη Rangers. Και κάτι άλλο σημαντικό, μια και μιλάμε για αριθμούς, για στρογγυλοκλήσεις. Ακριβώς 15 χρόνια έχουν περάσει από τη μεγαλύτερη ελληνική νίκη στο κύπελλο πρωταθλητριών. Δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση, πάντως επιτεύχθηκε από την ομάδα που παίζει σήμερα και σε αυτό ακριβώς το γήπεδο ήταν το 6-1 επί της Πόρτο. Εκείνο το εκπληκτικό 6-1 της ΑΕΚ επί της μεγάλης ομάδας της Πορτογαλίας. Εδώ ο πάγκος της ΑΕΚ με τους αναπληρωματικούς παίκτες. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς δίνει τον πρώτο του επίσημο αγώνα από τότε που έκοψε το τσιγάρο. Το έκοψε κατά τη διάρκεια του Thraki Cup, του τουρνουά που είχε διοργανώσει η Σκόντα Ξάνθη μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Και να το λάθος! Είναι αποβολή! Είναι αποβολή, κύριε Μίκελσεν, είναι σπρόξιμο, είναι κόκκινη κάρτα, ήταν τελευταίος παίκτης ο Γκαφ. Είναι αποβολή στο φάουλ αυτό στον Σαβεύσκι, αλλά δεν τολμάει ο Μίκελσεν να δώσει το φάουλ και ίσως να καταδικάσει σε ήττα την Rangers σε αυτό το λάθος που έκαναν οι Σκοτσέζοι.